Σήμερα ήταν ένα μάτς το οποίο μονόδρομος για μας ήταν η νίκη. Την κατακτήσαμε αρκετά εύκολα νομίζω, γιατί ο αντίπαλος ενώ έδειξε διάθεση δεν είχε τη δυνατότητα να μας αντιμετωπίσει. Νομίζω ότι το τελικό σκορ είναι φυσιολογικό. Θεωρώ ότι τα παιδιά έπρεπε να φέρουν εις πέρας αυτήν εδώ την αποστολή τους, γιατί στην ουσία σήμερα βγήκαμε και τυπικά πρωταθλητές του Β' Ομίλου. Γιατί στα εναπομείνοντα δύο παιχνίδια έχουμε το μάτς της νίκης Βόλου και το μάτς το οποίο δεν κατεβαίνει αντίπαλη ομάδα, οπότε με τους 4 βαθμούς διαφορά και τυπικά είμαστε πρωταθλητές. Είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί όλες αυτές οι προσπάθειες όλου του χρόνου και βέβαια οι προσπάθειες που καταβάλαν τα παιδιά καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς ανταμείφθηκαν, οι προσπάθειες που έκανε η διοίκηση ανταμείφθηκαν και νομίζω ότι κάπως έτσι με αυτά τα παιδιά τα οποία κατά κόρον, μάλλον στη μεγαλύτερη αναλογία ήταν πιτσιρικάδες του 2000, του 99, του 2001 και τώρα σήμερα όπως είδατε παίξανε και παιδιά του 2002. Νομίζω ότι αυτά τα παιδιά είναι το μέλλον του συλλόγου και θεωρώ ότι και την επόμενη χρονιά στο Α τοπικό ο Μαγνησιακός θα είναι ανταγωνιστικός και θα στηρίζεται πάλι σε αυτά τα νέα παιδιά που είδατε και σήμερα. Λοιπόν, σήμερα ήταν ένας αγώνας ο οποίος ήθελαμε να τον κερδίσουμε πάρα πολύ για να τελειώνουμε και μαθηματικά την άνοδο. Τα καταφέραμε σχετική ευκολία επειδή το θέλαμε περισσότερο. Ήταν η ομάδα η αντίπαλη, δεν ήταν πολύ ανταγωνιστική απέναντί μας. Και το πιστεύω το σκορ έληξε σχετικά χαμηλό για την εμφάνιση που κάναμε. Χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Κοιτάξτε, εμείς ξεκινήσαμε από το καλοκαίρι την προετοιμασία με σκοπό καθαρά την άνοδο. Οπότε ήμασταν όσα παιδιά κοντά στην ομάδα ξέρουν ότι θα πάμε για την άνοδο και είναι αποκλειστικός στόχος. Οπότε θέλοντας και εμείς, ξεκινήσαμε τη χρονιά για την άνοδο. Δεν είναι εύκολο, γιατί πήγαμε σε έδρες οι οποίες ήταν σχετικά δύσκολες και με νεαρά παιδιά υπήρχε κίνδυνος να χτυπήσουμε, να παίζαμε πολύ δυνατά απέναντί μας, αλλά καταφέραμε και φέραμε εις πέρας. Ελπίζουμε να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, βέβαια δεν έχουμε κανένα παράπονο από τη διοίκηση της ομάδας. Ελπίζουμε σε μια καλύτερη πορεία και να μείνουμε εκεί πέρα στην κατηγορία που αξίζουμε να είμαστε, στο αγροτοπικό. Εγώ προσωπικά θέλω να πηγαίνω όσο καλύτερα γίνεται για να βοηθάω την ομάδα μου και από εκεί και πέρα ότι καλύτερο να έρθει θα έρθει. Θα το χαρούμε τώρα που βγήκαμε και να κατακτήσουμε και το τελικό όταν θα είναι, στο τέλος της χρονιάς.